δώσει με παλμό. Έχει κανείς άγχος? Εγώ πιστεύω ότι όλοι έχουν άγχος, παιδιά, γιατί ακούω τα σκυρτήματα της καρδιάς τους. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε εκ δεξιών, λοιπόν. Θα δώσω λόγο στην κυρία της παρέας πρώτα. Όχι σε σένα, καλέ, στην κυρία της παρέας είπα. Χριστέ μου, λοιπόν, πώς αισθάνθηκες? Ήσασταν οι πρώτοι που ανεβήκατε στη σκηνή. Πες μου τα συναισθήματά σου. Τελικά νομίζω ήταν πολύ θετικό το ότι ανεβήκαμε. Δεν προλάβαμε καν να σκεφτούμε τι γίνεται. Ήταν πάρα πολύ γρήγορα όλα και το καταδιασκεδάσαμε. Εγώ είμαι πολύ χαρούμενη που και τα παιδιά που το συζητήσαμε μετά το καταδιασκέδασαν και περάσαμε πάρα πολύ καλά. Εμείς τουλάχιστον. Μπράβο, Ηλία, μπράβο σας, παιδιά. Εσύ το ευχαριστήθηκες? Είσαι εντάξει, είσαι ευχαριστημένος? Πολύ καλά. Πολύ καλά, θα μου πεις τίποτα άλλο σήμερα? Πολύ καλά. Πολύ καλά. Πολύ καλά. Ο Μικρούλης της παρέας. Ο Μικρούλης, πόσο χρονών είσαι εσύ? 16. 16, ε! Τα σπάσες πάνω. Εντάξει, θέλει λιγάκι ακόμα. Εσύ άγχος είχες που ανέβηκες στη σκηνή? Τίποτα, ε! Μόνο υποψήφιοι. Λοιπόν, να περάσουμε και στη Σάγια μας. Σάγια, είδαμε σεξι πολύ εμφάνιση. Έμοιαζε λίγο με Beyoncé. Αλήθεια. Ναι, σαν την Ελληνίδα Beyoncé σχολιάζαμε, να ξέρεις, όλοι εδώ πέρα. Λοιπόν, εγώ θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Το γούρι σου ήρθε σήμερα. Να πούμε ότι το γούρι της Σάγιας είναι ο μπαμπάς της, έτσι? Η ΔΕ ήταν από κάτω, σε καμάρωσε? Σου είπε τίποτα, μιλήσατε? Δεν προλάβαμε να πούμε πολλά. Μου είπε, λέει, break a leg. Αυτά. Με ευχαριστώ, διασκέδασέ το. Έτσι, καλή επιτυχία, Σάγιο. Ακούμε ότι γούρι είχε και ο Μπαρίς, ήρθε η μαμά σου εσένα. Σωστά, και κάποια στιγμή πάνω στο stage το performance κάνω ένα έτσι και τη βλέπω να είναι έτσι. Και λέω, α, περνάει καλά. Okay. Από πού ήρθε η μαμά? Από το σπίτι, από πού ήρθε. Εννοείται και από το σπίτι, αλλά ήρθε. Μπαρίς, Μπαρίς. Λοιπόν, όπως βλέπετε εμείς εδώ πέρα, είμαστε μια ευχάριστη ατμόσφαιρα. Κάνουμε έτσι και λίγο την πλακίτσα μας, γιατί τα παιδιά δεν βλέπω να έχουν ιδιαίτερο άγχος. Βλέπω πολύ χαλαρούς. Πολύ χαλαροί όλοι. Και βλέπω τη Θαμαή. Πώς είναι? Παιδιά, θα σας πω και εγώ τώρα την αλήθεια. Είχα πολλά γούρια μαζί. Είχα τη μητέρα μου που έρχεται από Τίνο. Ο παπάς δεν μπορούσε να έρθει. Είχα την καλύτερη μου φίλη. Είχα τους πιο αγαπημένους μου ανθρώπους μαζί. Και τα φυλαχτά μου, τα φοράω εδώ. Εσύ όλα. Αυτό το άγχος το περνάς δεύτερη φορά. Ναι. Είχες περισσότερο άγχος τότε ή τώρα? Όπως είπε και η Γεωργία, ήταν τόσο γρήγορο όλο αυτό που δεν προλάβαμε να καταλάβουμε. Και η ευχή που έδιναν σε όλους μας και που είπαν και σε μένα προσωπικά είναι διασκέδασέ το. Έτσι ακριβώς. Και κάνε αυτό που ξέρεις να κάνεις, παίξε με τον εαυτό σου, τραγούδισε, διασκέδασε το, ζήστο. Εσύ το ευχαριστηθήκες? Πάρα πολύ. Αυτό έχει σημασία. Και να πάμε να και στη Μαρία Έλενα Κυριάκου, εννοείται. Κόκκινο η Μαρία Έλενα σήμερα. Έτσι, κόκκινο της φωτιάς. Εσύ πώς το αισθάνθηκες? Πέρασες καλά? Είσαι ευχαριστημένη από την απόδοσή σου? Πέρασα πάρα πολύ ωραία. Το κοινό ήταν πολύ ζεστό. Ήταν υπέροχο αυτό. Με βοήθησε πάρα πολύ. Πήρα πολύ ενέργεια. Είχαμε χειροκροτήματα. Ναι, ναι, και είχα και εγώ τα αδέλφια μου, την ύφη μου. Και πάντως πραγματικά φάνηκε, λες και δεν είχες ούτε ένα δευτερόλεπτο άγχος, η φωνή σου ήταν κρυστάλλινη. Πάνω, συγχαρητήρια. Σου εύχομαι καλή επιτυχία και σε σένα και σε όλους, παιδιά. Πραγματικά. Νομίζω ότι σιγά σιγά είμαστε έτοιμοι στο τελικό αποτέλεσμα. Φτάνουμε από στιγμή σε στιγμή. Είμαστε έτοιμοι να συνδεθούμε με τα κορίτσια, να δούμε τι γίνεται. Με την Μέρκη και την Τωρετά. Βέβαια. Ας δώσουμε ένα χειροκρότημα για τα παιδιά που έχουν την αγωνία τους λίγο πριν το αποτέλεσμα.